Δημούλης, έχει το λόγο. Θα ήθελα και εγώ, κύριε Τόνιστε, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και να σημειώσω ότι και κατά τη γνώμη μου ο απολογισμός της Εσθονικής Προεδρίας είναι θετικός. Θα ήθελα να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Το πρώτο αφορά την ολοκλήρωση τραπεζικής ενοποίησης με την εγκαθίδρυση και του τρίτου πυλώνα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων. Είχατε στόχο να προωθηθούν μέτρα μείωσης του ρίσκου στον τραπεζικό τομέα και έχετε σε αυτό το θέμα ως απολογισμό κάποια θετικά βήματα. Η μείωση του ρίσκου μπήκε σε ένα δρόμο, αλλά η αμοιβαιοποίηση του ρίσκου παράλληλα, που είναι απαραίτητη σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν για την ολοκλήρωση του τρίτου πυλώνα, για να αποκτήσουμε αυτό το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων, δεν έχει προχωρήσει ούτε ένα εκατοστό του μέτρου. Και χωρίς τρίτο πυλώνα δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλοι οι οικονομολόγοι και η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λένε ότι τώρα πρέπει να προχωρήσει η ολοκλήρωση τραπεζικής ένωσης, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη να είναι πιο προετοιμασμένη και πιο θωρακισμένη αν αύριο υπάρξει μια κρίση, αν αύριο υπάρξει μια ύφεση. Τώρα που τα πράγματα είναι πιο ήρεμα, πρέπει να γίνουν τα βήματα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, πού βρέθηκαν οι δυσκολίες και τα εμπόδια και δεν προχωρήσατε καθόλου στο Συμβούλιο στον τομέα της παράλληλης αμοιβαιοποίησης του ρίσκου? Ποια κράτη-μέλη είναι αυτά που βάζουν φρένο σε αυτό που έχει προτείνει η Κομισιόν, σε αυτό που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε αυτό που υποστηρίζει και ένα μεγάλο μέρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Θα θέλαμε μια ενημέρωση σε αυτό. Το δεύτερο θέμα αφορά στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Στη διάρκεια της Προεδρίας σας υπήρξε η μεγάλη αποκάλυψη των Paradise Papers, αυτό το σκάνδαλο της μέγα φοροδιαφυγής. Και είχαν προηγηθεί πριν από ένα χρόνο και τα Panama Papers. Επομένως, η πραγματικότητα βοά ότι πρέπει να γίνουν βήματα εναρμόνισης, στενότερης συνεργασίας, αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης αυτής της μέγα φοροδιαφυγής που πλήττει και τους έντιμους φορολογουμένους, που είναι η συντριπτικότατη πλειοψηφία της κοινωνίας, αλλά πλήττει και τα έσοδα των κρατών μελών και τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό το θέμα το Κοινοβούλιο θέλει να κάνουμε βήματα και εγκρίνει εκθέσεις με μεγάλη πλειοψηφία. Η Κομισιόν προτείνει κάποια πράγματα πιο δειλά προς τη θετική κατεύθυνση και πάλι η δυσκολία είναι μέσα στο Συμβούλιο. Επομένως, σας ερωτώ σε έναν ειλικρινή απολογισμό, ποιοι θέλουν και ποιοι δεν θέλουν μέσα στο Συμβούλιο? Σας ευχαριστώ για αυτά τα ερωτήματα. Όπως σας είπα, η Τραπεζική Ένωση αποτέλεσε μία από τις προτεραιότητες της Εσθονικής Προεδρίας και κάναμε μεγάλες προσπάθειες από την πλευρά μας. Όπως ήδη ανέφερα κατά την παρουσίασή μου, καταφέραμε να επιτύχουμε πρόοδο σε σχέση με δύο ζητήματα. Πάντοτε στο πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία σε επίπεδο ECOFIN. Αν δείτε τώρα το τι συνέβη στο ECOFIN, υπήρξαν εκεί διαφορετικές απόψεις από τα κράτη-μέλη, αλλά η πλειοψηφία τους θεωρεί
ότι καταρχήν θα πρέπει να ασχοληθούμε με το ζήτημα της μείωσης του κινδύνου, του risk reduction. Και από εκεί και μετά θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το backstop και το σύστημα ασφαλιστών καταθέσεων. Εγώ προσωπικά ευελπιστώ ότι η Βουλγαρία θα καταφέρει να ολοκληρώσει αυτή τη συζήτηση, αυτή τη διαδικασία, γιατί ήδη έχουν γίνει πολλά, έχουμε εργαστεί ενταδικά από αυτού και ήδη η Βουλγαρική Προεδρία έχει θέσει αυτό το ζήτημα προς συζήτηση στο ECOFIN του Μαρτίου. Από εκεί και μετά λοιπόν θα δούμε ποια συνέχεια θα μπορέσουμε να δώσουμε στο σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων. Το πρόβλημα είναι ότι βέβαια έχουμε ένα μεγάλο αριθμό κρατών μελών, κατά συνέπεια ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών απόψεων. Ορισμένα κράτη-μέλη ανησυχούν σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Και για αυτά τα κράτη-μέλη η αμοιβοποίηση του κινδύνου είναι πολύ πιο σημαντική. Ενώ για άλλα κράτη-μέλη, για παράδειγμα, προτεραιότητα έχει η μείωση του κινδύνου. Ακριβώς λοιπόν ανάμεσα σε αυτές τις απόψεις θα πρέπει να βρούμε μία χρυσή τομή, να φτάσουμε δηλαδή σε μία συμφωνία, γιατί είναι πολύ σημαντική ομοφωνία σε ό,τι αφορά τα φορολογικά ζητήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μαύρη λίστα. Ναι, υπήρξε εδώ ταχεία πρόοδος. Και χαίρομαι που καταφέραμε τελικά στο τέλος της Προεδρίας μας να φτάσουμε εδώ σε μια θέση της πρότασης. Και σίγουρα εδώ ο στόχος δεν είναι να τιμωρήσουμε κάποια κράτη-μέλη μέσω αυτής της λίστας. Όχι, ο στόχος εδώ είναι να καλέσουμε αυτές τις χώρες, να πιέσουμε αυτές τις χώρες να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και διαπιστώνω με χαρά μου ότι πράγματι μία σειρά από αυτές τις χώρες επιθυμούν να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν αναλάβει δεσμεύσεις σε υψηλότατο πολιτικό επίπεδο ότι θα προβούν σε μεταρρύθμιση, αναθεώρηση των φορολογικών τους κωδικών, έτσι ώστε να αποφύγουν τη συμπερίληψή τους σε αυτή τη μαύρη λίστα. Σας ευχαριστώ.